Ραδιοαρκαδία 93,8. Επιστρέψαμε από το διαφημιστικό μας διάλειμμα εδώ με την εκπομπή Πάνω στην ώρα. Δέσποινα Παπαδάτου σε μικρόφωνο και μουσικές επιλογές, Θάνος Θανούκος στη ρύθμιση του ήχου και αυτή η υπέροχη εκτέλεση που ακούτε είναι από τα χέρια του Παναγιώτη Μάργαρη, του μάγου της κιθάρας, έτσι όπως τον αποκαλούν όσοι γνωρίζουν. Το γνωστό βεβαίως σε όλους κομμάτι Requiem για ένα όνειρο. Έχουμε την ιδιαίτερη χαρά και τιμή να φιλοξενούμε στην άλλη άκρη της γραμμής μας, της τηλεφωνικής, τον κύριο Μάργαρη, τον οποίο και καλησπερίζουμε ευθύς αμέσως. Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές. Καλησπέρα σας κύριε Μάργαρη και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ για την παρουσία σας στον σταθμό μας. Εγώ ευχαριστώ. Χαιρόμαστε ιδιαίτερα γιατί αύριο εδώ στην Τρίπολη θα έχουμε τη μεγάλη χαρά και ευκαιρία βεβαίως και να σας δούμε από κοντά αλλά και να ακούσουμε διαζώσεις τις μουσικές σας, τόσο τις δικές σας όσο και του κύριου Κραουνάκη βεβαίως. Ναι. Σας έχουν αποκαλέσει μάγο της κιθάρας και νομίζω ότι δεν είναι τελικά υπερβολή αυτός ο χαρακτηρισμός. Σίγουρα είναι πολύ κολακευτικό να το ακούω αυτό. Εγώ δεν μπορώ να το επιβεβαιώσω φυσικά γιατί θα ήμουν επιλυμένος αν έκανα κάτι τέτοιο. Mm-hmm. Εγώ απλά προσπαθώ να εδώ και πολλά χρόνια να διαδώσω την κλασική κιθάρα στο ευρύ κοινό ως ένα όργανο πρωταγωνιστικό. Ναι. Όπως και είναι. Πάντως συνάδει ο συγκεκριμένος τίτλος που σας προσάπτουν με τον τίτλο της δισκογραφικής σας δουλειάς. Με τη μαγεία της κιθάρας ήταν η ονομασία του δίσκου, του CD τέλος πάντων. Ναι. Είναι το τελευταίο μου άλμπουμ, mm-hmm. κυκλοφόρησε εδώ και περίπου ένα χρόνο, ναι. και έχει αυτό τον τίτλο. Και με τον τίτλο, με τη μαγεία της κιθάρας, πραγματοποιώ και εμφανίσεις στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Ναι. Έχετε συνεργαστεί στο συγκεκριμένο τουλάχιστον, στη συγκεκριμένη δισκογραφική σας δουλειά, εκτός από τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος θα σας συνοδεύει αύριο, mm-hmm. Επίσης με την Ελένη Τσαλιγοπούλου, τον Μάρκο Κούμαρη, τον Λοκομόντο. Τον Λοκομόντο. Να το διευκρινίσω. Η συμμετοχή είναι στο El Condor Pass από το Περού, ένα πολύ όμορφο τραγούδι. Mm-hmm. Επίσης συμμετέχει η καταπληκτική λιράρισα η Γεωργία Νταγάκη mm-hmm. και η παιδική χοροδία του Σπύρου Λάβρου. Ακριβώς. Είναι μαγικές αυτές οι συνεργασίες, έχω να σας πω. Σαν ακροάτρια τουλάχιστον. Στους ερμηνευτές έτσι έδωσαν ένα ιδιαίτερο στίγμα στο άλμπουμ και τους ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή τους. Mm-hmm. Θέλουμε να σας γνωρίσουμε λίγο περισσότερο, κύριε Μάργαρη. Τα μουσικά σας ακούσματα για να φτάσει ένας άνθρωπος στη σύγχρονη Ελλάδα να ασχολείται με την κλασική κιθάρα και βεβαίως να μαγεύει όποιον τον ακούει και νομίζω ότι η μουσική δεν έχει ούτε σύνορα ούτε όρια. Πώς έχετε γαλουχηθεί μουσικά για να φτάσετε να επιλέξετε την κλασική κιθάρα σε μια εποχή η οποία χαρακτηρίζεται από ταχύτητα, από πίεση και από βεβαιασμένες γενικότερα κινήσεις. Κοιτάξτε, εμένα η επαφή μου με τη μουσική και με την κλασική κιθάρα ήταν εντελώς συμπτωματική και τυχαία, θα έλεγα, μιας και κανείς έτσι συγγενής μου και από το σώμα της μητέρας μου και του πατέρα μου δεν είναι μουσικός και γενικά καλλιτέχνης. Ναι. Απλά κάποια στιγμή άκουσα στην τηλεόραση έναν κιθαρίστα διάσημο, τον Τζον Ουίλιαμς, όταν ήμουν μικρός, mm-hmm. στα 12 ετών περίπου, και αυτό έτσι μου πυροδότησε κάτι μέσα στην ψυχή μου και είπα στους γονείς μου ότι θέλω να μάθω κιθάρα, να με γράψουν στο δίο δηλαδή της γειτονιάς όπως και έκαναν. Και έτσι απλά ξεκίνησα τις σπουδές μου στα 13 ετών, στην πρώτη γυμνασίου. Ναι. Από εκεί και πέρα, όταν τελείωσα το λύκειο, είχα ήδη καταλάβει ότι είναι αυτό που λατρεύω, αυτό που αγαπώ και αυτό με το οποίο θέλω να ασχοληθώ. Mm-hmm. Και το οποίο κάνω και σήμερα. Ναι. Θεωρώ ότι είναι πολύ σημαντικό, γιατί πολλοί με ρωτούν αυτό που είπατε και εσείς, ότι είναι εποχές λίγο δύσκολες γενικά για να ασχοληθεί ένας άνθρωπος με τη μουσική. Ναι. Θεωρώ ότι ο γνώμονας πρέπει να είναι να προσπαθούμε να κάνουμε αυτό που λατρεύουμε και επαγγελματικά. Δηλαδή είναι ευτυχία για έναν άνθρωπο να ασχολείται επαγγελματικά με κάτι που του γεμίζει την ψυχή και είναι mm-hmm. αυτό που λατρεύει. Ψάχνοντας βρήκα μία σας συνέντευξη, συγγνώμη για τη διακοπή, πριν προδιετίας, κατά την οποία είχατε κάνει μία φοβερή δήλωση πως η μουσική είναι φάρμακο στην κατάθλιψη. Και ίσως τελικά όσο περνούν τα χρόνια, παρόλο που έγινε αυτή η δήλωση προδιετίας, νομίζω ότι όσο περνά ο καιρός, όλο και πιο επίκαιρη γίνεται σαν φράση. Εγώ δεν μπορώ να φανταστώ, ας πούμε, πως θα ήταν ο κόσμος χωρίς να υπήρχε η μουσική. Και η μουσική είναι μια τέχνη η οποία μας φέρνει πολύ κοντά με την ψυχή μας και με τα συναισθήματά μας. Οπότε αυτό από μόνο του είναι κάτι σαν αντικαταθλιπτικό φάρμακο, νομίζω.
Και φαντάζομαι όλοι οι ακροατές που μας ακούν τώρα, όταν βάζουν ένα όμορφο κομμάτι και ακούν ή βλέπουν κάτι στο YouTube για παράδειγμα, νιώθουν πολύ όμορφα. Και η συμβουλή μου είναι να βάλουμε τη μουσική, την καλή μουσική, σε καθημερινή βάση στη ζωή μας, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντική δραστηριότητα. Τα πράγματα πώς τα βλέπετε, κύριε Μάργαρη, εδώ στην Ελλάδα? Κοιτάξτε, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα, γιατί κάνω βλέπω και συνανθρώπους που έτσι έχουν πολλά προβλήματα και περνούν δύσκολα. Αυτό που συμβουλεύω είναι ότι πρέπει να αντιδράσουμε και να προσπαθούμε να είμαστε ακόμα πιο δημιουργικοί. Σε τέτοιες καταστάσεις έχουμε δύο λύσεις. Να ξαπλώσουμε και αρκετά με το ταβάνι και να κλαίμε τη μοίρα μας εντός εισαγωγικών, ή να ενεργοποιηθούμε ακόμα περισσότερο ο καθένας σε αυτό στο οποίο ασχολείται και να βάλει ακόμα περισσότερη ενέργεια και ταπεραμέντο, ούτως ώστε να βγούμε όλοι από αυτή την μίζερη κατάσταση που υπάρχει. Μου επιβεβαιώνεται την άποψη την οποία έχω σχηματίσει από όλους τους καλλιτέχνες με τους οποίους κατά καιρούς συνομιλώ, ότι γενικότερα όλοι οι καλλιτέχνες και δι ή μουσική έχετε ιδιαίτερες ευαισθησίες. Εσείς τώρα έρχεστε σήμερα με τις κουβέντες που μας λέτε και με την ιδιαίτερη ευγένεια που διακρίνουμε στη φωνή σας, από το έργο σας αυτό φαίνεται, αλλά ακούμε και από τη φωνή σας και από τον τρόπο που μιλάτε μια διαφορετική έτσι και ιδιαίτερη ευγένεια. Χαίρομαι ιδιαιτέρως γιατί ακούω έναν μάχημο άνθρωπο. Ευαίσθητο μεν, μάχημο δε. Ναι. Η αλήθεια είναι ότι είμαι πολύ ανήσυχο πνεύμα. Μου αρέσει συνέχεια να δημιουργώ έτσι νέες ιδέες και να είμαι μάχημος, αυτό που είπατε, και να έχω έντονες δραστηριότητες με τη μουσική, γιατί αυτό μου δίνει και εμένα ζωή. Και θεωρώ ότι είναι καθήκον ενός καλλιτέχνη να είναι μέχρι και το τέλος της ζωής του μάχημος και να προσπαθεί γι' αυτό. Κύριε Μάργαρη, μέσα από τη δουλειά σας εκφράζετε τα προσωπικά σας συναισθήματα, τα βιώματά σας, μέσα από τις νότες σας? Ναι. Η μουσική και γενικά η κιθάρα, είναι, συγκεκριμένα μάλλον η κιθάρα, μιας που ασχολούμαι με την κλασική κιθάρα, είναι ουσιαστικά μια τέχνη η οποία συγκεντρώνει όλες τις εμπειρίες της ζωής. Με έναν τρόπο αόρατο όμως. Δηλαδή μπορεί κάποιος να γράψει ένα κομμάτι πολύ εμπνευσμένο και να είναι στο κέντρο της Αθήνας, για παράδειγμα. Δηλαδή εγώ δεν συμφωνώ με κάποιους που λένε ότι αν είσαι σε ένα βουνό με μια πολύ ωραία θέα γράφεις και ωραία μουσική. Ουσιαστικά αυτό προκύπτει μέσα από τις εμπειρίες της ζωής. Οπότε σίγουρα βάζουμε και την προσωπική μας έτσι, εμπειρία μέσα σε όλο αυτό. Ναι. Αφού σας ζητήσω πρώτα αν είναι εύκολο να έχουμε λίγο πιο έντονο τόνο της φωνής, γιατί δυσκολευόμαστε λίγο να σας ακούσουμε καθαρά. Ναι, θα πλησιάσω λίγο το ακουστικό περισσότερο. Ευχαριστώ πολύ. Καλύτερα, ναι. Ευχαριστώ. Θα ήθελα κατά Δευτέρης να σας ρωτήσω αν θεωρείτε ότι με τη μουσική σας μπορείτε, εκτός από το να ταξιδέψετε τις ψυχές των ακροατών σας, να τις αφυπνίσετε. Δηλαδή, στόχος σας φαντάζομαι δεν είναι αποκλειστικά η διασκέδαση κάποιου, τουλάχιστον με την έννοια που προσπαθούν να μας επιβάλλουν τα περισσότερα μέσα και συστήματα μουσικά εδώ στην Ελλάδα. Όχι, ναι. Στόχος μου είναι σε κάθε συναυλία είναι να υπάρχει μια ουσιαστικά ερωτική σχέση με το κοινό. Να δίνω ενέργεια και νότες και αισθήσεις στο κοινό και το κοινό να νιώθει όλο αυτό που προσπαθώ να δώσω. Ναι. Δηλαδή, είναι μεγάλη επιτυχία για μένα να μαγευτεί το κοινό και να ταρακουνηθεί η ψυχή του, αυτό που είπατε. Αν δεν το κάνω αυτό, νιώθω ότι δεν έχει πάει καλά η συναυλία. Δηλαδή είμαστε πια σε μια μεγαλώνοντας, έχω καταλάβει και αυτό λέω και στους μαθητές μου, ότι το να κάνεις και δύο και τρία λάθη δεν είναι το σημαντικότερο σε μια συναυλία. Το σημαντικότερο είναι να μπορέσεις να συγκινήσεις και να σαγηνεύσεις το κοινό. Προτιμείτε να βλέπετε στα μάτια του κοινού την έκσταση ή να τους συνεπέρνετε και να χειροκροτούν και να τραγουδούν όλοι μαζί? Και τα δύο νομίζω. Δηλαδή μια συναυλία είναι ουσιαστικά ένα ταξίδι που έχει έτσι πολλές τάσεις και είναι όμορφο και να τραγουδάει ο κόσμος, σε άλλα κομμάτια να συγκεντρώνεται και να σαγηνεύεται από την ατμόσφαιρα του κομματιού, σε άλλα κομμάτια να νιώθει πιο έντονα. Είναι ουσιαστικά πολλές αισθήσεις μαζεμένες. Ναι. Τις οποίες το δισκογραφικό σύστημα εδώ στην Ελλάδα βοηθά να τις εκφράσετε και μέσω δισκογραφικών δουλειών ή σας δυσκολεύουν τα πράγματα εδώ? Τώρα πια η δισκογραφία στην Ελλάδα είναι σε μεγάλο τέλμα. Δηλαδή είναι μια μεγάλη παρακμή ούτως ή άλλως. Οι πωλήσεις δίσκων δηλαδή σχετικά με τις προηγούμενες δεκαετίες έχουν πέσει κατακόρυφα.
Θα μπορούσε κανείς να τις χαρακτηρίσει ως και ανύπαρκτες πλέον, έτσι. Έως και ανύπαρκτες, ακριβώς. Δηλαδή κάποτε, αν ένα CD πουλούσε, ας πούμε, 5.000 αντίτυπα, ήταν τεράστια αποτυχία και τώρα σήμερα είναι τεράστια επιτυχία, ναι. Αντίστροφα. Mm-hmm. Οπότε έχει μπει πια και το διαδίκτυο πολύ έντονα στη ζωή μας. Αυτό εν μέρει είναι καλό, ειδικά για τους νέους καλλιτέχνες και δημιουργούς, ναι. Γιατί μπορούν να δείξουν τη δουλειά τους μέσω του διαδικτύου σε ένα κοινό το οποίο δεν θα είχαν την ευκαιρία παλαιότερα, όπου υπήρχε το κλειστό λόμπι των δισκογραφικών εταιριών να το κάνουν. Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Θέλω να πω για την αυριανή συναυλία. Και εκεί θα ερχόμουν. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και χαρούμενος που θα γίνει αυτό το ρεσιτάλ στην Τρίπολη, η οποία έχει ένα πολύ έτσι, ιδιαίτερο κοινό. Mm. Δεν έχω εμφανιστεί πολλές φορές, αλλά οι εμπειρίες μου ήταν πάντα καλές. Και είναι μια συνεργασία πάρα πολύ ιδιαίτερη με ένα σπουδαίο καλλιτέχνη, τον Σταμάτη Κραουνάκη, ο οποίος είναι κατά τη γνώμη μου ο πιο σημαντικός τραγουδοποιός της νεότερης γενιάς, δηλαδή της γενιάς μετά Χατζηδάκη, Θοδωράκη της εποχής. Έχει γράψει αναρρύθμιτα σπουδαία τραγούδια. Και θα συμφωνήσουμε μαζί σας. Και αύριο το κοινό θα έχει την ευκαιρία να τον απολαύσει όμως σε ρόλο ερμηνευτή, κάτι που το κάνει σπανίως. Δεν θα παίξει δηλαδή πιάνο, θα είναι ουσιαστικά ένας ερμηνευτής σε ένα ρεσιτάλ κιθάρας. Εσείς λοιπόν αύριο μας προσφέρετε έτσι με την κιθάρα σας μουσική και ο κύριος Κραουνάκης συνοδεύει με τη φωνή του ή αντίστοιχα ο κύριος Κραουνάκης προσφέρει τη φωνή του και εσείς συνοδεύετε με την κιθάρα σας. Ναι, είναι ένας, και ο Σταμάτης ο Κραουνάκης επίσης είναι ένας πολύ, πάρα πολύ ανοιχτόμυαλος καλλιτέχνης. Mm-hmm. Έχω συνεργαστεί με πάρα πολλούς τραγουδιστές. Ο Σταμάτης έχει την ιδιαιτερότητα ότι αυτοσχεδιάζει επί σκηνής, ναι. Όπως το κάνω και εγώ αυτό. Και ουσιαστικά είναι ένας διάλογος, ένας μουσικός διάλογος μεταξύ μας επί σκηνής, που πάντα είναι έτσι πολύ γοητευτικός. Ναι. Έχουμε κάνει μαζί αρκετές συναυλίες με τον Σταμάτη και έχουμε μια διαχρονική συνεργασία, πολύ ιδιαίτερη θα έλεγα. Mm-hmm. Οπότε αύριο έχετε, φαντάζομαι, ένα συγκεκριμένο πρόγραμμα που θα μας παρουσιάζετε, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχουν και εκπλήξεις. Αν... Ναι, σίγουρα, βέβαια. Ναι. Θα παίξω και εγώ πολλά κομμάτια για σόλο κιθάρα, πολλά κομμάτια θα τραγουδήσει ο Σταμάτης και δικά του φυσικά, αλλά και άλλων συνθετών. Mm-hmm. Νομίζω ότι θα είναι μια πολύ έτσι, ιδιαίτερη και όμορφη βραδιά. Το ελπίζουμε και εμείς αυτό, για να μην πω ότι είμαστε σίγουροι. Οπότε ανυπομονούμε να έρθει η αυριανή ενάτη βραδινή. Δεν ξέρω πώς είναι η δρόμη, δεν έχω ενημερωθεί αν είναι ανοιχτή η δρόμη. Αυτό μόνο με ανησυχεί λίγο. Υπάρχουν μπλόκα ακόμα. Τα μπλόκα υπάρχουν τώρα και εγώ αυτή τη στιγμή δεν έχω συγκεκριμένη ενημέρωση, ναι. Για το τι θα συμβαίνει. Αν θέλετε, μπορούμε να έρθουμε μετά σε επικοινωνία. Βεβαίως, ευχαρίστω να σας ενημερώσω. Ναι, πολύ ωραία. Με το καλό να μας έρθετε αύριο το βράδυ, κύριε Μάργαρη, εδώ στην Τρίπολη, τόσο εσείς όσο και ο κύριος Σταμάτης Κραουνάκης. Στις 9 η ώρα ξεκινάει το πρόγραμμα στο Μαλλιαροπούλιο Δημοτικό Θέατρο Τρίπολης, αυτή η μυστική συνάντηση, τέλος πάντων, δύο μεγάλων καλλιτεχνών, αν μου επιτρέπετε, επί σκηνής. Σας περιμένω και εσάς βέβαια και όλο το κρατήριο να έχουμε ένα πολύ όμορφο μουσικό διάλογο αύριο. Πολύ όμορφα. Με μεγάλη μας χαρά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη συνέντευξη που μας παραχωρήσατε. Καλό δρόμο να έχετε και τα λέμε από κοντά αύριο το βράδυ. Ευχαριστώ πολύ και καλή αντάμωση. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Γεια σας. Γεια σας.